Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside You, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Αισιοδοξία επικράτησης στις Βρυξέλλες για την σημερινή συνεδρίαση του Eurogroup, όπου και αναμένεται να κλείσει, να ολοκληρωθεί και τυπικά η τρίτη αξιολόγηση. Μαζί μας ο Δημήτρης Πεφάνης. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Τέτα. Πραγματικά έχουμε το Eurogroup στις Βρυξέλλες, το πολύ αναμενόμενο Eurogroup, στο οποίο για ακόμη μια φορά, και αυτό είναι το θετικό, η Ελλάδα δεν είναι το πρώτο θέμα της ατζέντας. Ναι, μεν μας αφορά πάρα πολύ το θέμα της αξιολόγησης, όμως από ό,τι φαίνεται για τους υπόλοιπους Ευρωπαίους, περνάει σε δεύτερη μοίρα και αυτό είναι μάλλον καλό. Γιατί τις προηγούμενες φορές που ήμασταν πρώτο θέμα της ατζέντα, μόνο σε καλό δεν μας είχε βγει. Τι περιμένουμε λοιπόν σήμερα? Είναι μια τυπική διαδικασία ουσιαστικά. Έχουν ψηφιστεί τα περισσότερα από τα προαπαιτούμενα. Ελάχιστες εκκρεμότητες υπάρχουν ως προς το τυπικό κλείσιμο της αξιολόγησης και όποιες από αυτές παραμένουν θα κλειστούν τμηματικά στο επόμενο διάστημα. Καθώς και η δόση που θα περιμένει να λάβει η Ελλάδα θα δοθεί και αυτή τμηματικά. Οπότε αντίστοιχα για το πρώτο κομμάτι της υποδόσης θεωρούμε ότι έχει κλείσει η διαδικασία. Αυτό που περιμένουμε σήμερα είναι μια τυπική έγκριση από το Eurogroup προκειμένου να ξεκινήσει και η διαδικασία ψήφισης στα κοινοβούλια, γιατί σε κάποια από τα ευρωπαϊκά κοινοβούλια απαιτείται να ψηφιστεί η έγκριση της υποδόσης και επιθυμία όλων, κυρίως της ελληνικής πλευράς, είναι να ολοκληρωθεί και αυτή η διαδικασία μέσα στο Φεβρουάριο να πέσουν τα πρώτα χρήματα. Και αυτό είναι σημαντικό γιατί ένα κομμάτι από τα χρήματα αυτά θα πέσουν και στην πραγματική οικονομία. Το κράτος μέσω των χρημάτων αυτών θα αποπληρώσει κάποιους προμηθευτές και αναμένεται με όλο αυτό να κινηθεί και λίγο η διαδικασία και η αγορά. Είναι κάτι που και προφανώς θέλει να το εκμεταλλευτεί και πολιτικά η κυβέρνηση, ειδικά μετά την στροφή της ατζέντας στο Σκοπιανό, μετά το χθεσινό συλλαλητήριο, το να έχεις ένα θετικό μήνυμα από την οικονομία είναι κάτι που προφανώς πολιτικά ενδιαφέρει την κυβέρνηση. Όσο δε για τους Ευρωπαίους έχει πολύ ενδιαφέρον το τι γίνεται στην πλευρά της Γερμανίας. Είναι ένα Eurogroup, είναι ακόμα ένα Eurogroup χωρίς τον Wolfgang Schäuble και αυτό είναι πολύ σημαντικό για το πώς διαμορφώνονται οι ισορροπίες. Είναι όμως και ένα Eurogroup που γίνεται στη σκιά των εξελίξεων στη Γερμανία, οπότε όπως φαίνεται θα έχουμε τον συνασπισμό της κυρίας Μέρκελ με τον κύριο Σούλτς, οπότε και αυτό μπορεί να δώσει ένα πρώτο μήνυμα για το πώς θα αλλάξουν ή αν θα αλλάξουν και πώς θα διαμορφωθούν οι μετά Schäuble ισορροπίες και οι μετά Schäuble πολιτικές της Γερμανίας. Οπότε ναι, μεν για μας έχει μάλλον τυπική σημασία ουσιαστική για τα χρήματα αλλά τυπική για την ολοκλήρωση, όμως για το πώς θα διαμορφωθούν οι ισορροπίες στην Ευρωζώνη και το τι θα περιμένουμε για το 2018, πρώτο γύρο της χρονιάς είναι. Εξάλλου έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε, να πάρουμε μια πρώτη γεύση, ακριβώς.